Ρίξτε μια ματιά στην εικόνα και πείτε ποιος είναι φάντασμα. Είναι ο άντρας στα δεξιά. Δεν έχει σκιά. Δύο άτομα, η Λέντι και ο Τέντι, χαλάρωναν σε ένα πάρκο. Ένας αστυνομικός τους πλησίασε και είπε ότι αναγνώρισε το ποδήλατο που στεκόταν εκεί κοντά. Είχε κλαπεί από έναν άνδρα μερικά τετράγωνα πιο πέρα. Ρώτησε ποιος από τους δύο το έκλεψε, αλλά και οι δύο το αρνήθηκαν. Μπορείτε να καταλάβετε ποιος είναι ένοχος. Ρίξτε μια ματιά στις πατημασιές. Οδηγούν από το ποδήλατο στο σημείο όπου κάθεται η Λέντι. Άρα αυτή πρέπει να είναι αυτή που το πήρε. Μετά από ένα ατύχημα, η Σαμάρα αντιμετώπιζε απώλεια μνήμης. Τρεις άντρες ήρθαν να την επισκεφτούν. Ο δίδυμος αδερφός της, ο χαμένος ξάδερφος της που είχε να δει 10 χρόνια και ένας τύπος από το σχολείο που του άρεσε, αλλά δεν του μίλησε ποτέ. Ρίξτε μια ματιά στα πορτοφόλια τους και αποφασίστε ποιος είναι ο αδερφός της Σαμάρα. Πρέπει να είναι αυτός ο τύπος, κοιτάξτε, έχει μια φωτογραφία μαζί της. Ένας τυχαίος τύπος δεν θα είχε. Ούτε ένας χαμένος ξάδελφος, γιατί η φωτογραφία δεν έχει τραβηχτεί πριν από πολύ καιρό. Το Σαββατοκύριακο η Κάιρα και οι φίλοι της, υποτίθεται ότι θα γιόρταζαν τα γενέθλια μιας φίλης στο διαδίκτυο. Αλλά η Κάιρα δεν εμφανίστηκε. Στο σχολείο, οι φίλοι της τη ρώτησαν γιατί δεν ήρθε, είπε ότι την Παρασκευή το βράδυ κάτι συνέβη και δεν είχε διαδίκτυο ή ηλεκτρικό ρεύμα για όλο το Σαββατοκύριακο. Είπε ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία για να μελετήσει και πέρασε και τις δύο μέρες μπροστά από τον υπολογιστή, γράφοντας τις εργασίες της ενδιάμεσης εξεταστικής. Οι φίλοι της δεν την πίστεψαν. Γιατί? Αν δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, δεν θα μπορούσε να δουλέψει στον υπολογιστή της. Ένας υπολογιστής δεν λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας φορητός υπολογιστής δεν θα άντεχε δύο ημέρες χωρίς φόρτιση. Η Λενόρ έστειλε κατά λάθος ένα μήνυμα στην αδελφή της αντί στην καλύτερη φίλη της και δεν ήθελε να το δει η αδελφή της. Έκλεψε το φορητό υπολογιστή της αδελφής της και προσπάθησε να το διαγράψει. Ωστόσο ο φορητός υπολογιστής απαιτούσε κωδικό πρόσβασης. Ευτυχώς υπήρχε ένας υπαινιγμός. Μαθηματικά 2. Μουσική 2. Ιστορία 6,5. Δράμα 2,3. Ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασης? Κάθε αριθμός υποδεικνύει το γράμμα που πρέπει να αφαιρέσετε από την αντίστοιχη λέξη. Το δεύτερο γράμμα στα μαθηματικά είναι το α, το δεύτερο γράμμα και το τρίτο στη μουσική είναι το ο και το ύψιλον, το έκτο και το πέμπτο γράμμα στην ιστορία είναι το ρο και το ο, και το δεύτερο και το τρίτο γράμμα στο δράμα είναι το ρο και το α. Ο κωδικός πρόσβασης είναι το αουρόρα. Η Εστέλ έφτασε σε ένα νησί για να περάσει εκεί τις διακοπές της. Όλοι οι ντόπιοι εκεί λένε πάντα την αλήθεια και όλοι οι τουρίστες λένε πάντα ψέματα. Δύο κορίτσια την πλησίασαν και η μία από αυτές της είπε: «Είμαι η Σίλβια, είμαι τουρίστρια εδώ, και αυτή είναι η Τερέζα,
είναι ντόπια. Μπορείς να καταλάβεις αν τα κορίτσια είναι ντόπια ή τουρίστριες. Αφού οι ντόπιοι λένε πάντα την αλήθεια, ένας ντόπιος δεν θα αποκαλούσε ποτέ τον εαυτό του τουρίστα. Άρα η Σίλβια πρέπει να είναι τουρίστρια. Αλλά πρέπει να λέει ψέματα για κάτι. Αν είπε την αλήθεια για τον εαυτό της, τότε λέει ψέματα για την Τερέζα. Επομένως, και η Τερέζα είναι τουρίστρια. Η Δεσποινή Σαμαντά ήταν μια πλούσια νεαρή κυρία. Αγαπούσε τα κοσμήματα και διατηρούσε μια συλλογή από τα αγαπημένα της κομμάτια πίσω από το τζάμι στο καμαρίνι της. Ένα πρωί, μπήκε μέσα και διαπίστωσε ότι κάποιος έσπασε το τζάμι και έκλεψε τα κοσμήματά της. Ο detective είχε τρεις υπόπτους. Την καθαρίστρια της Δεσποινίδος Σαμαντά, την Ταμάρα, που καθάριζε το σπίτι κάθε μέρα. Την κολλητή φίλη της Δεσποινίδος Σαμαντά, τη Σόνια, που είχε το κλειδί από το σπίτι, και την ξαδέλφη της Σοφία, που μένει με την Δεσποινίδα Σαμαντά για τις διακοπές. Η Ταμάρα είπε ότι χθες το βράδυ, όταν καθάρισε το δωμάτιο γύρω στις 10 το βράδυ, όλα ήταν εντάξει. Η Σόνια είπε ότι δεν έχει μπει στο σπίτι για μερικές μέρες. Η Σοφία είπε ότι δεν είναι στους τρόπους της να κυκλοφορεί στο σπίτι κάποιου άλλου και να κλέβει κοσμήματα. Ποιος έκλεψε τα κοσμήματα? Είναι η καθαρίστρια. Φαίνεται ότι αμέσως μετά που έσπασε το τζάμι και έκλεψε τα κοσμήματα, σκούπισε και τα κομμάτια του γυαλιού ενώ καθάριζε.